Κύριε Υπουργέ, όντως οι χώροι δουλειάς αποτελούν πραγματικό ναρκοπέδιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μιλάμε για χιλιάδες εργάτες και εργάτριες που τραυματίζονται και σκατεύονται, ενώ δεκάδες πέφτουν νεκροί στους χώρους δουλειάς. Το 2022, κύριε Υπουργέ, μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τους 50 εργαζόμενους οι νεκροί. Και αυτό είναι ντροπή. Από το 1999 μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 2.200 εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας. Και αυτό μάλιστα όταν τα επίσημα στοιχεία είναι ελλειπή. Πριν λίγες μέρες, 8 του Οκτώβρη, τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά την πτώση των αλκυστήρων εμπορευμάτων στο οποίο επέβαιναν στο κατάστημα της επιχείρησης Τζάμπο στο Παγκράτη. Τραυματίστηκαν λοιπόν οι εργαζόμενοι και παρά την αρχική ενημέρωση εργοδοσίας που κατέγραφε τον ελαφρύ τραυματισμό τους, βρίσκονται ως σήμερα σε νοσοκομεία, αναρρώνουν ύστερα από χειρουργία, έχουν κατάγματα, κακώσεις, αιματώματα. Μετά το ατύχημα, η εργοδοσία επιδίωξε προκλητικά να διατηρήσει το κατάστημα ανοιχτό. Δεν μας εκπλήσει βέβαια και η στάση της αστυνομίας, η οποία πήγε να βοηθήσει την εργοδοσία για να παραμείνει το κατάστημα ανοιχτό και να αλλοιωθούν στοιχεία στον τόπο του ατυχήματος. Και μάλιστα η αστυνομία, και θέλουμε να τα ακούσουν εδώ και οι αρμόδιοι υπουργοί, με ηλεκτρική επίθεση, με εκφοβισμό απέναντι στους εγκαλιστές για να φύγουν από το χώρο και να ανοίξει το κατάστημα. Ο κίνδυνος λοιπόν ήταν μεγάλος. Κύριε Υπουργέ, εκείνη την ημέρα εγώ ίδιος πήρα τηλέφωνο στον αρμόδιο, στον κύριο Βούρτσι, που είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βρει κάποιον να πάει. Και πήγε ένας από τον Πειραιά. Δεν είχε αυτοκίνητο να πάει. Πήγε με το δικό του. Μιλάμε για μια κατάσταση δηλαδή. Τι να πω, πώς να τη χαρακτηρίζει κάποιος. Δεν δίνεται δεκάρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία. Και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία. Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στους εργαζόμενους στο Τζάμπο είναι τραγική. Ακόμη σήμερα σας είπα που βρίσκονται. Εμείς ζητάμε από εσάς να γίνει ολοκληρωμένη διερεύνηση του εργατικού ατυχήματος, να αποδοθούν ευθύνες στην εργοδοσία, να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των τραυματισμένων εργαζομένων και να προστατευτεί συνολικά η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων της επιχείρησης σε όλα τα κατεσήματά της. Λέτε εδώ η επιθεώρηση εργασίας ότι έχει επιβάλει 45.002 ευρώ στην επιχείρηση. Μπορείτε να μας πείτε στην απάντησή σας πόσα έχουν εισπραχτεί. Να τα ακούσουμε εδώ, να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Πόσα εισπράξατε από αυτές τις ποινές που έχετε επιβάλει στην εταιρεία Τζάμπο για παράνομη, για παραβιάσεις του νόμου περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Με αυτά, περιμένουμε την απάντησή σας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το χρόνο διπλάσιο από ό,τι γνωρίζετε, 6 λεπτά, να απαντήσετε στους δύο συναδελφούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Σκουρλέτη και αξιότιμε κύριε Κατσότη. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο άτυχων εργαζομένων της ερώτησης του κ. Σκουρλέτη. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ως κοινοτυπία, αλλά είναι απόλυτα αληθές. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη και καμία στατιστική δεν μπορεί να αποτυπώσει τον ανθρώπινο πόνο μιας απώλειας. Κάθε απώλεια, και μάλιστα εν ώρα εργασίας, είναι βαρύ φορτίο για τους οικείους του εργαζομένου που χάθηκε, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός που μας γεμίζει ευθύνες ως πολιτεία να προσπαθήσουμε ακόμα πιο σκληρά να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους φαινόμενα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια αναφορά στα συγκεκριμένα ατυχήματα. Η διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος που έλαβε χώρα στις 28/9 σε εγκαταστάσεις εξαγόρυξης της εταιρείας Ημερής Βοξίτες Ελλάδας Μονοπρόσωπη ΑΕ στην περιοχή Βάριανης Φωκίδας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτιού Ελλάδος που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το δεύτερο ατύχημα της ερώτησης του κ. Σκουρλέτη της 5ης Οκτωβρίου. Ναι,
ακούσατε. Μου έγινε η παρατήρηση ότι δεν με ακούτε. Α, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Ήταν για τον πρακτικογράφο, ήταν. Δεν ήταν για σας, κύριε Σκουρλέτη, συγγνώμη. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Το δεύτερο ατύχημα της 5ης Οκτωβρίου στο Μενίδη συνέβη σε ένα αυτοματοποιημένο, μη επανδρομένο δηλαδή, αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου με την επωνυμία VFS Logistics Support ΑΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το ΣΕΠΕ, το οποίο από την πρώτη στιγμή κατέφτασε στο σημείο προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι η έρευνα για τον προσδιορισμό των συνθήκων του δυστυχήματος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη περιγραφών και στοιχείων από την επιχείρηση, θα συνταχθεί η προβλεπόμενη έκθεση έρευνας εκ μέρους επιθεώρησης εργασίας, η οποία και θα αποσταλεί στο αστυνομικό τμήμα που διενεργεί την προανάκριση. Στη συνέχεια, ο φάγελος θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και η ενέργεια αυτή θα ενέχει και θέσει μηνυτήριας αναφοράς για τις όποιες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας τεκμηριωθούν. Για το ατύχημα της ερώτησης του κυρίου Κατσότη στο Τζάμπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας προσκομίστηκαν από το ΣΕΠΕ, ο αρμόδιος επιθεωρητής ασφάλειας και υγείας πραγματοποίησε αυτοψία την ίδια μέρα, όχι με τόσο μεγάλη καθυστέρηση που αναφέρει ο κύριος Κατσότης προηγουμένως, δηλαδή στις 8/10/22, προκειμένου να ερευνήσει τα αίτια που το προκάλεσαν. Μετά την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τη συλλογή φωτογραφιών, συντάχθηκε δελτίο ελέγχου προς την επιχείρηση, όπου ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες και έγιναν υποδείξεις. Η επιχείρηση κλήθηκε σε παροχή γραπτών εξηγήσεων για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικής κύρωσης. Στο συγκεκριμένο ερώτημα το έκανε και ο κύριος Κατσότης. Το κατάστημα Παγκρατίου, όπου συνέβη το ατύχημα, είχε διενεργηθεί έλεγχος το 2019 και είχαν επιβληθεί 3 πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ για διάφορες παραβιάσεις της. Για θέρωση παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ σε άλλα καταστήματα της ίδιας επιχείρησης στην Αττική έχουν επιβληθεί άλλα 4 πρόστιμα συνολικού ύψους 33.000. Συνεπώς, και για τα 2 ατυχήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, το ΣΕΠΕ έχει δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορώ να δώσω περισσότερα στοιχεία. Για το ατύχημα στη Βάργανη, όπως ανέφερα προηγουμένως, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στο γενικότερο πλαίσιο. Και οι δύο σας, και στις γραπτές ερωτήσεις σας και στην τοποθέτηση που κάνατε τώρα, παρουσιάσατε μια αγορά εργασίας αποδιαρθρωμένη, με εκτεταμένη ασυνδοσία των εργοδοτών, χωρίς ελέγχους, όπου οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Σε καμία περίπτωση δεν θα ισχυριστώ ότι ζούμε σε ένα αγγελικό κόσμο. Όμως θα προσπαθήσω να δείξω παρακάτω με αριθμητικά δεδομένα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντιθέτως, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι επιχειρείται μια έντεχνη εργαλειοποίηση των δυστυχημάτων με προφανή κίνητρα. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα γενικότερο πλαίσιο διαπιστώσεων και δεδομένων γύρω από τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας και τον κρίσιμο ρόλο της κρατικής παρέμβασης που εσείς θεωρείτε ότι έχει υποβιβαστεί, ενώ στην πραγματικότητα έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο με την αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Η επιθεώρηση εργασίας, η οποία μετά την ψήφιση του νόμου 4608 του 2021 λειτουργεί πλέον κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με πολύ περισσότερες εγγύησεις αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, αποτελεί την πολιτιακή εγγύηση πάταξης κάθε είδους αυθαιρεσίας εις βάρος των εργαζομένων. Είναι και θα εξακολουθήσει να είναι το καταφύγιο προστασίας των εργαζομένων. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την τήρηση των κανόνων τόσο σε σχέση με το ωράριο και τις υπερορίες των εργαζομένων, όσο και σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Όπως γνωρίζετε, βασική προϋπόθεση του εργατικού ατυχήματος είναι η αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της εργασίας και του ατυχήματος. Για να θεωρηθεί ένα συμβάν ως εργατικό ατύχημα, θα πρέπει η πρόκληση του να μην οφείλεται σε πρόθεση του εργαζόμενου, ενώ η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές με τα εργατικά ατυχήματα διατάξεις, αυτές καλύπτουν τρεις κύκλους ατυχημάτων. Ο πρώτος αφορά στα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Ο δεύτερος αφορά στα εργατικά ατυχήματα που δεν αποτελούν την άμεση συνέχεια της εκτέλεσης εργασίας, αλλά συνδέονται προς αυτή με σχέση αιτίου και αποτελέσματος λόγω του ότι δημιουργήθηκαν εκείνες οι συνθήκες και πραγματικές καταστάσεις που είναι αναγκαίες για την επέλευση του ατυχήματος και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Τρίτο, αυτός είναι ένας πιο πρόσφατος διασταλτικός ορισμός, τα εργατικά ατυχήματα θεωρούνται και εκείνα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια. Οι επαγγελματικές ασθένειες και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τους αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 40 του κανονισμού ασθένειας του ΙΚΑ. Αυτός είναι ο τρίτος κύκλος. Όσον αφορά την πορεία των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, σε γενικές γραμμές ο αριθμός τους μειώνεται διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο
στο σταδιακά αναβαθμιζόμενο θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία συνεργασία, στη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και στις τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα ως προς τα ατυχήματα στη βιομηχανία. Κύριε Σκουρλέτη, όπως είχατε επισημάνει και εσείς ως Υπουργός Εργασίας, απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου το 2015, σε γραπτή ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευαγγελού Μπασιάκου, και μεταφέρω ακριβώς την απάντησή σας. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η μείωση προφανώς οφείλεται και στη μεγάλη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία έτη σε όλους τους τομείς, προπάντως στις κατασκευές και στην επακόλουθη μείωση της απασχόλησης. Φυσικά, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι η πορεία της οικονομίας είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την κατάσταση επί των ημερών σας και συνεπώς θα συμφωνήσετε ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η σημαντική μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης είναι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό το σημείο και να τονίσω ότι αυτό δεν σημαίνει σε καμία μα καμία περίπτωση ότι αποδεχόμαστε το ανθρώπινο τίμημα ως απότοπο της ανάπτυξης. Κάθε άλλο παρά αυτό. Εννοείται ότι η περίοδος στασιμότητας και ύφεσης που προέκυψε λόγω της πανδημίας έφερε μια χαλάρωση στα θέματα υγείας και ασφάλειας τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόμενους. Η εικόνα για τα θανατηφόρα ατυχήματα μη τροχαίας ή παθολογικής αιτίας είναι η εξής. Το 2014 ήταν 38, το 2015 34. Το 16-33, το 17-34, το 18-35, το 19-32, το 20-39, το 21-31, ενώ φέτος μέχρι σήμερα είναι 43. Ίσως να υπάρχει ένα ακόμα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Με άλλα λόγια, ξεκάθαρη τάση σε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν παρατηρείται. Φέτος, όντως, έχουμε σημαντική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Και αυτό όμως είναι αυτό το πράγμα που λέμε μια ξεχωριστή παρατήρηση από μόνη της. Δεν κάνει τάση. Το γνωρίζετε, κύριε Σκουβλέτη, αυτό εδώ. Από το 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2022 παρατηρείται μια προοδευτική αύξηση της αναγγελίας των εργατικών ατυχημάτων ίσονος βαρύτητας, δηλαδή των μη σοβαρών ή θανατηφόρων, εξαιτίας της υποχρέωσης των εργοδοτών να χρησιμοποιούν εφ' εξής την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελιών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΣΕΠΕ. Το σύστημα αυτό τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η-1η του 2018, επί των ημερών σας και μπράβο σας για αυτό το πράγμα, και οδήγησε στην αναβάθμιση της ικανότητας του ΣΕΠΕ για τη διασταύρωση των στοιχείων των ατυχημάτων. Άρα, ας κρατήσουμε ένα ακόμα στοιχείο. Η καταγεγραμμένη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων συνδέεται ως ένα βαθμό και με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση των εργοδοτών ως προς την αναγγελία των ατυχημάτων των εργαζομένων τους επ' απειλή κυρώσεων. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν αντανακλάται στην αντίστοιχη πορεία των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, επαναλαμβάνω, εκτός από τη φετινή χρονιά, που συνδέονται άμεσα με ελλείψεις μέτρων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους. Αυτά για την πρωτολογία. Θα έχω υπερβεί το χρόνο μου αρκετά, θα επανέλθω στη δευτερολογία. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. 4 ώρες δηλαδή μετά, αφού είχε βουήξει το διαδίκτυο και συνολικά τα μέσα ενημέρωσης για το ατύχημα αυτό, κατά την εκτίμησή σας, είναι λίγες οι ώρες. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνικός, δεν υπάρχει επιθεωρητής την ώρα εκείνη ή οποιαδήποτε ώρα γίνει το ατύχημα να πάει στον χώρο δουλειάς για να κάνει εκτίμηση. Τότε λοιπόν όλα είναι στη διοδοσία του εργοδότη. Να αλλοιώσει, να καλύψει, να συγκαλύψει, να κάνει το τέλειο εργοδοτικό έγκλημα. Άρα λοιπόν μαζί με τον εργοδότη και εσείς έχετε τις μεγάλες ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ποια είναι η αιτία των ατυχημάτων, των εργοδοτικών εγκλημάτων? Είναι ακριβώς η πολιτική σας. Πολιτική όλων σας, που έρχεστε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι κόστος τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και δεν θέλετε να τα επιβάλλετε στην εργοδοσία. Γι' αυτό και έχετε απαξιώσει την επιθεώρηση εργασίας και την κοινωνική και το τμήμα του τεχνικού. Τα έχετε απαξιώσει. Η έλλειψη μέτρων προστασίας, η ραγδαία άνοδος των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, που είναι δική σας δουλειά, δική σας υπόθεση, εσείς βάλατε τις φραγίδες αυτά, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι ανύπαρκτοι αρμόδιοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί του αστικού κράτους, είναι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από τα χιλιάδες εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Προχθές ακόμη, εδώ, όλοι μαζί, ψηφίσατε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των επαγγελμάτων, απέτηση βέβαια των βιομηχάνων και την κατάργηση της προϋπόθεσης άδειας άσης επαγγέλματος για χειρισμό κλαρκ με δυνατότητα ανύψωσης έως 2,5 τόνων.
Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πόσους εργαζόμενους νεκρούς έχουμε οδηγούς Κλάρκ? Μπορείτε να μας το πείτε σήμερα εδώ, που πήγατε λοιπόν και υπογράψατε και συμφωνήσατε όλοι σας σε αυτή την οδηγία? Και εσείς το κάνατε. Τώρα το ανέφερα. Και εσείς συμφωνήσατε. Έλεος. Συμφωνήσατε εδώ. Είναι λοιπόν απόδειξη πως τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, στην καλύτερη περίπτωση ο κεφαλαιοκράτης, τα κόμματα του τα λαμβάνει μέχρι του σημείου που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο του κόστους του εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας. Και σε αυτό συμβάλλετε με την πολιτική σας. Σήμερα τι έχουμε? Ποιο είναι το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα που είπατε? Μας είπατε για το πλαίσιο. Ελάχιστοι επιθεωρητές εργασίας και ασφάλειας και επιθεωρητές μεταλλείων σε σχέση με το σύνολο των χώρων εργασίας. Μπορείτε να μας πείτε τα στοιχεία? Πόσοι χώροι εργασίας ελέγχονται τον χρόνο και πόσα χρόνια απαιτούνται να ελεγχθούν οι χώροι εργασίας? Προσανατολισμός των ελέγχων ποιος είναι? Στη συμφιλίωση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και συχνά μετατόπιση της εργοδοτικής ευθύνης στις πλάτες των εργαζομένων και των τεχνικών ασφαλείας. Ο εργοδότης βγαίνει λάδι. Η ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του ΣΕΠΕ με τον εκτροματικό αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, που μετέτρεψε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, ήταν απέτηση του ΣΕΒ και το αποτέλεσμα της διαχρονικής συνειδητής υπονόμευσης των αρμοδιοτήτων του από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Υπονόμευσης που αναδεικνύεται με την αποψήλωση του προσωπικού και τον προσανατολισμό των ελέγχων. Τέλος, για να μην μου κάνει και παρατήρηση ο Πρόεδρος, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα διατηρεί ένα πλαίσιο που οδηγεί στην ελλειπή καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και την απουσία στην πράξη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών, στην υποβάθμιση του προσανατολισμού της αναγκαίας επιστημονικής έρευνας στους σχετικούς τομείς, στη διατήρηση σκόπιμων ελλείψεων στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, στην παραπέρα εμπορευματοποίηση του ανεπαρκούς και υποβαθμισμένου δημόσιου τομέα της υγείας πρόνοιας, στην απουσία δημόσιων υποδομών εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Δεν συμφωνούμε, δεν συνενούμε, δεν ανεχόμαστε αυτή την εγκληματική αδιαφορία, αδράνεια, συνενοχή στα εργοδοτικά εγκλήματα και μέσα από το κίνημα και η απεργία στις 9 του Νοέμβρη έχει συγκεκριμένα αιτήματα των εργαζομένων για μέτρα υγείας και ασφάλειας συνεργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γυρίζουν πάλι πίσω στο σπίτι τους αρτιμελείς. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιμένετε όσο ο κύριος Κουρλέτης, όσο και ο κύριος Κατσότης, τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα ευθύνεται η κυβέρνηση και οι σκληρές νεοφιλελεύθερες, όπως τις χαρακτήρισε ο κύριος Κουρλέτης, πολιτικές της. Περί του νεοφιλελευθερισμού ψάχτε λίγο καλύτερα τον όρο. Σε μια χώρα που το μισό ΑΕΠ περνάει από την κυβέρνηση, που έχουν χιλιάδες εποπτικούς μηχανισμούς ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Να την πεις νεοφιλελεύθερη, νομίζω ότι τα κόκαλα του Χάγεκ θα τρίζουν μέσα στον τάφο του. Αλλά ας έρθω στην ερώτηση. Προφανώς ταυτίζεται την ανάπτυξη και τα εργαλεία επίτευξής της με την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η αντίληψή μας είναι εντελώς αντίθετη. Για την κυβέρνηση, η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμβαδίζουν και πρέπει να συμβαδίζουν με την προστασία και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει πολύ και θα συνεχίσουν να αλλάζουν, λογικό είναι αυτό και πάντα γίνεται, λόγω της τεχνολογικής προόδου. Αναφέρετε στις ερωτήσεις σας ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης είναι αυτές που ευθύνονται για τα εργατικά ατυχήματα. Να αναφέρω ότι σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης, είναι ο τυπικός δείκτης για την ευέλικτη απασχόληση, το σύνολο της απασχόλησης στην Ευρώπη. Είμαστε στο 9,6%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 21%. Και αν ίσχυε το επιχείρημά σας, χώρες που έχουν πολύ μεγάλο τέτοιο ποσοστό, η Ολλανδία ίσως ήταν τυπικό παράδειγμα, θα πρέπει να είναι η κόλαση των εργαζομένων. Νομίζω ότι μάλλον δεν το σημαίνει αυτό. Κύριε Κατσότη, μιλάω τώρα εγώ. Στην μελέτη για την οποία αναφερθήκε ο
κύριος Κουρλέτης και η οποία εντελώς δεν την είχατε στην ερώτησή σας, αλλά διάβασα το σχετικό άρθρο στην Αυγή και πήγα στην πηγή της. Δεν λέει αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε. Έχει τρεις υποδείκτες, ένας των οποίων είναι εργασιακές σχέσεις και εργασιακές συνθήκες, όπου η Ελλάδα είναι στη μέση των χωρών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μελέτη. Η Ελλάδα παίρνει χαμηλό βαθμό γιατί οι χώρες του ΟΣΑ, οι οποίες κατατάσσονται μέσα, είναι κατά τεκμήριο πλουσιότερες από την Ελλάδα και είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερος ο μέσος μισθός από ό,τι είναι στις χώρες αυτές. Αλλά σε εργασιακές συνθήκες, όπου και το άρθρο της Αυγής και εσείς τώρα αναφερθήκατε επανειλημμένως, η Ελλάδα μόνο κακή βαθμολογία δεν παίρνει στο σχετικό πίνακα και θα σας ενθάρρει να πάτε να τον δείτε, να τον διαβάσετε προσεκτικά. Η διαφορά μας τώρα είναι ότι εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ευέλικτες μορφές αποσχόλησης να μην είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Δεν τους αντιμετωπίζουμε ως θύματα μιας αρρύθμισης εργασιακής αγοράς, αλλά ως ισότιμους εργαζόμενους που δικαιούνται ό,τι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Να θυμίσω εδώ όλες τις ευεργετικές ρυθμίσεις που προώθησε η παρούσα κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με τους εργαζόμενους πλατφόρμες, στις οποίες τώρα αναφερθήκατε, κύριε Σκουρλέτη, όλα τα μέτρα προστασίας που είναι πια υποχρεωμένοι να τους παρέχουν οι εργοδότες τους, όλα αυτά με τα οποία δεν είχατε ασχοληθεί καθόλου επί των ημερών σας. Γιατί φοβάστε να βγείτε στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας, να τον παρακολουθήσετε, να τον καταλάβετε και να εξασφαλίσετε στους εργαζόμενους αυτούς δίκαιους και ασφαλείς όρους εργασίας? Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας τους περιλαμβάνει όλους και δει τους πιο ευάλωτους και αυτούς που είναι πιθανόν να πέσουν θύματα εργοδοτικών εκβιασμών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που η αντιπολίτευση αρνείται να δει το αυτονόητο, πως η μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή θα λειτουργήσει και ήδη λειτουργεί, και θα δώσω νούμερα γι' αυτό, μόνο υπέρ της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αποτελεί κεντρικό στόχο της επιθεώρησης εργασίας η εδραίωση νοοτροπίας πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους μέσω των συστηματικών ελέγχων σε χώρους εργασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, αλλά και των σχετικών ενημερωτικών δράσεων σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Ας αξιοποιήσουμε τους αριθμούς για να έχουμε μια καλύτερη δυνατή αποτύπωση της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, οι διενεργηθέντες έλεγχοι για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία του 2021 αυξήθηκαν 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα το 2021 διενεργήθηκαν 25.984 έλεγχοι σε επιχείρησεις όλης της χώρας και ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 7 ετών, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος έχουν ήδη γίνει 15.483 έλεγχοι. Μιλάτε για ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και για ολιγορία της κυβέρνησης. Από τα επίσημα όμως στοιχεία που σας ανέφερα νωρίτερα, δεν προκύπτει η αύξηση με τους όρους που τους περιγράφετε. Ανέφερα ήδη που οφείλεται η σχετική αύξηση. Πρώτον, στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, με το επιχείρημα που είχατε αναφέρει κι εσείς πριν από μερικά χρόνια, από αυτά ακριβώς τα έδρανα. Και δεύτερον, στην αύξηση του επίπεδου των αναγγελιών λόγω της όλο και ευρύτερης απήχησης της δράσης του ΣΕΠΕ. Να προσθέσουμε σε αυτά και τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του σώματος και την αυξημένη δυνατότητά του για συστηματικούς ελέγχους. Με άλλα λόγια, τα ατυχήματα αναγγέλλονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Το κράτος σε κάθε περίπτωση οφείλει να μεριμνά για τη δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και στη συνέχεια, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας, οφείλει να διασφαλίζει ότι το πλαίσιο αυτό τηρείται απαρεγκλήτως. Στη χώρα μας, οι νομοθετικές προβλέψεις των αρμόδιων υπουργείων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων υπάρχουν και είναι εκτενείς. Αναφέρομαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την υποδομή που εμπεριέχει όλο το πλέγμα διατάξεων και αρμοδίων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και την επιθεώρηση εργασίας, που υλοποιούν την εθνική πολιτική γύρω από τέτοιου είδους ζητήματα. Τέλος, να αναφέρω πως το σχεδιασμό της επιθεώρησης εργασίας για το έτος 2023 περιλαμβάνονται η στοχευμένη αύξηση του αριθμού των προληπτικών ελέγχων σε κλάδους δραστηριότητας που εμφανίζουν αύξηση του δίκτυα εργατικών ατυχημάτων με βάση τα υποεπεξεργασίας στοιχεία, μεταξύ των οποίων είναι και στα οικοδομικά έργα και στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και ενημερωτικές δράσεις με αντικείμενο την ασφάλεια και υγεία στην εργασία προς επαγγελματικές ενώσεις των εν λόγω κλάδων. Επιπλέον, το προσεχές διάστημα, η ανεξάρτητη αρχή σχεδιάζει, προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα, μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης με αντικείμενο την ασφάλεια και την εργασία, την ασφάλεια στην εργασία, που θα απευθύνεται μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων σε επαγγελματίες των κλάδων που πλήττονται περισσότερο. Προφανώς, αυτά τα μέτρα μπορούν να... Προφανώς, ούτε αυτά τα μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε εξάλληψη των εργατικών ατυχημάτων. Πουθενά στον κόσμο δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Επιπρόσθετα, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι πουθενά στον κόσμο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας επιθεωρητής σε κάθε χώρο εργασίας. Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, μια θάλασσα μικρών επιχειρήσεων. Είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξει μια μεγάλη επιχείρηση σε ένα μεγάλο εργασιακό χώρο παρότι είναι σε ένα μικρότερο. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο σε συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους χρειάζεται διόρθωση, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε
άμεσα και θα προβούμε στις απαιτούμενες πρωτοβουλίες όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις όπου αυτό απαιτήθηκε. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι επειδή διαφωνούμε στις παραμέτρους ανάγνωσης του προβλήματος, αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την ύπαρξη του προβλήματος. Ο κεντρικός μας στόχος παραμένει η προστασία των εργαζομένων εν ώρα εργασίας μέσα από την όλο και πιο ισχυρή, ανεξάρτητη και κυρίως παρούσα στους χώρους εργασίας επιθεώρηση εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.